Στον αέρα βρίσκεται για ακόμα μία φορά το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και οι χιλιάδες εργαζόμενοι του σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι εκπρόσωποί του από το Διαπεριφερειακό Σύλλογο του Βοήθεια στο Σπίτι της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις συναντήσεις που είχαν με αρμόδιους υπουργούς και στελέχη αρμόδιων υπουργείων, έλαβαν ασαφείς απαντήσεις που φαίνεται πως οδηγούν στο να χάσουν τις θέσεις εργασίας του. Η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Διαπεριφερειακού Συλλόγου, αλλά και η εκπρόσωπος των ηλίων εργαζομένων, Διονυσία Παγιανακοπούλου, βρέθηκαν στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες συναντήσεις με αναπληρωτές υπουργούς στα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν, μετά τον γολγοθά που πέρασαν από γραφείο σε γραφείο, μιλούν για απαξίωση, εμπεγμό και κοροϊδία. Όπως λένε, αυτό που βίωσαν ήταν άνευ προηγουμένου. Έγιναν μπαλάκι από υπουργό σε υπουργό, από τον έναν αρμόδιο στον άλλον και όλοι μαζί να αποποιούνται τις ευθύνες τους και να δηλώνουν αναρμόδιοι για το πρόγραμμα. Πολιτικοί που μέχρι πρότινος, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου, δήλωναν υπερασπιστές των εργαζόμενων στο Βοήθεια στο Σπίτι, τώρα από τη θέση των κυβερνώντων δεν τους αναγνωρίζουν. Τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους υπουργούς έγιναν παραπομπή από γραμματέα σε γραμματέα άλλου υπουργείου. 20 συνάδελφοί τους βρέθηκαν να τρέχουν επί 22-24 ώρα από το ένα υπουργείο στο άλλο και να διεκδικούν για να δουν κάποιον αρμόδιο υπουργό. Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν καταπέλτης. Οι εργαζόμενοι του προγράμματος διαστόματος τριών υπουργών, Στρατούλη, Φωτίου και Κατρούγκαλο, που μέχρι χθες δεσμεύονταν πολιτικά για την θεσμοθέτηση του Βοήθεια στο Σπίτι και τη μονιμοποίηση του προσωπικού, άκουσαν ότι είναι αντισυνταγματικό το να γίνουν αορίστου, αλλά είναι και αντισυνταγματικό να συνεχίσουν να εργάζονται ως ορισμένου χρόνου, δηλαδή απολύονται. Η αντίδραση του Πανελλήνιου Συντονιστικού ήταν άμεση και δυναμική και προχώρησαν σε συνεδρίαση την Πέμπτη το βράδυ, ενώ θα προχωρήσουν και την επόμενη εβδομάδα σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσία και των εκπροσώπων των νομών, ώστε να έχουν πλήρη ενημέρωση. Όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου των εργαζομένων του προγράμματος, για ακόμα μία φορά βρίσκονται στο σημείο 0 και μόνο με μαζικούς αγώνες και διεκδίκηση θα καταφέρουν να παραμείνουν στις εργασίες τους.